Σας καλωσορίζουμε στην εορταστική μας επέτειο αυτής της ένδοξης ελληνικής ημέρας, μιας ημέρας που καίει σαν άσβεστη φλόγα μέσα στην πορεία της φυλής μας, φωτίζοντας το δρόμο του αδιάκοπου αγώνα της για ελευθερία, δικαιοσύνη και εθνική υπερηφάνεια. Ζώντας σε μια ελεύθερη πατρίδα, με ένα παρελθόν γεμάτο δόξα και άνισους αγώνες απέναντι σε πανίσχυρους επίδοξους κατακτητές, έχουμε χρέος να θυμηθούμε και να αποδώσουμε τις τιμές που αξίζουν σε αυτούς που μας την κληροδότησαν τέτοια. Τύχη αγαθή θέλησε να είμαστε απόγονοι αγωνιστών που συνέτριψαν την αριθμητική υπεροπλία των κατακτητών πάνω στις αδούλωτες ψυχές τους, που ανέτρεψαν τα προγνωστικά της λογικής, κάνοντας έναν υπεράνθρωπο αγώνα πάνω στις κορυφές της Πίνδου, με την προστασία της Μεγάλης Μητρός της Παναγίας και με τη συνδρομή των μανάδων που έφταναν ως το μέτωπο, κουβαλώντας στην πλάτη τους τα εφόδια του αγώνα και στην ψυχή τους τη δύναμη και την αντοχή. Ο αγώνας ήταν ένδοξος, αλλά όχι χωρίς κόστος. Ο πόνος και η φρίκη του πολέμου, η κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται, οι απώλειες και η καταστροφή δεν είναι μόνο για αυτόν που χάνει, αλλά και για τον νικητή. Μακάρι η ανάγκη να μην ζητήσει ποτέ ξανά από την πατρίδα μας το αίμα των παιδιών της. Bonjour, mon excellence. Bonjour, monsieur. Τι σας φέρνει, παιδιά, εδώ. Ήρθα να σας παραδώσω αυτό το αίτημα της τελικής κυβέρνησης και να πάρω την απάντησή σας απόψε. Κόμμα ακούγεται και δεν μου αρέσει. Δώστε μου το αίτημα παρακαλώ. Η καιρή είναι δύσκολη, κύριε Πρωθυπουργέ. Και οι άνθρωποι σκόνουν δυσκόλοντες, κύριε Γκλάτς. Τρεις ώρες ο Ιταλικός στρατός θα εισβάλλει στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως αυτόν στο χέρι σου να γίνει ειρηνικά. Ζητάτε να παραδοθούμε μαχητή. Έλα τα παιδιά, φόρτασε το φορτηγό, είναι πλέον αργά, πρέπει να ξεκινήσουμε για το μέτωπο. Από πού είσαι εσύ? Από την Άξο. Ασύ από πού είσαι? Από το Καρπενήσι. Το έχω σαν να πάει ποτάκι. Ούτε εγώ στην Άξο. Όταν με το καλό τελειώσουν όλα, να έρθεις με την οικογένειά σου. Σ' ευχαριστώ πολύ. Να είστε εσύ στην Άξο. Πρώτα σας. Με το γλαντήσουμε, θα τα ξεχάσουμε αυτά που φάναγα τώρα, θα τα βάσανα. Μου στείλω γιο του πέρα, λίγο πριν του έρθω. Τι σου γράφει? Μάνα, γεια σου. Είμαστε λοντάρι. Πολύ γρήγορα θα γυρίσουμε και θα είμαστε πάλι ελεύθεροι. Μετά από σκληρή μάχη, είμαστε στο χαράκωμα. Δεν μπορεί να με πάρει ύπνος, αν και είμαι πολύ κουρασμένος. Στο επόμενο δέμο σου θέλω να μου στείλεις δύο ζευγάρια μαύρες κάλτσες και δύο-τρεις φανέλες. Εννέα μέθης είναι. Τρίτος λόγος, τρίτο τάγμα, πρώτο σύνταγμα, β' μελαρχή. Να μου φιλείς τον πατέρα, με αγάπη, ο γιος Κυριάκος. Τα πουλάκια μου κινδυνεύουν κάθε μέρα, μα δόξα του Θεώ είναι καλά. Και μένα μου έρθε γράμμα πριν από δύο μέρες και το έχω εδώ. Τι περνάω στρατηγότα, νικητήρια, όσοι ψοφίσαν τον δίνονε αναπαράστησαν με την αντοχή που είχαν και με τη γνώση που είχαν, αλλά με τη δουλειά που κάνανε οι δασκάλες μας,
τις πρώτες ώρες και τη συνέχεια του έπρους του 40. Και το είδαμε εκεί ότι όλος ο ελληνικός λαός συσπηρώθηκε στον κυβερνήτη του, τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος είπε το περίφημο όχι στον απεσταλμένο του Μουκαλού. Είπε μερικοί ότι το όχι το είπε ο λαός. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι, για την ώρα εκείνη ο ελληνικός λαός κοιμόταν και αγρυπνούσε, μάλλον ξύπνησε ένας, ο πρώτος της πατρίδος. Και γύρω του ύστερα συσπηρώθηκαν όλοι οι Έλληνες. Αυτό λοιπόν μας δίδαξαν σήμερα τα παιδιά μας. Να συσπηρωθούμε στον πυρήνα μας και να παραιτηθούμε τους τα κόμματα που μας διαιρούν και μας αδυνατίζουν. Κάθε φορά που οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, εμεγαλούρισαν. Και κάθε φορά που ήταν διρυμένοι, καταστράφησαν.